Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην Καμπούλ όταν ρουκέτα χτύπησε σπίτι κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τον αρχηγό της Αφγανικής Αστυνομίας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα παιδί. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, πρόκειται για στρατιωτικό χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του ISIS-K, ενώ σύμφωνα με εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, στόχος ήταν τζιχαντιστής καμικάζι, ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Για νέο τρομοκρατικό χτύπημα από τον ISIS στην Καμπούλ τις επόμενες ώρες προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν λίγο πριν από την αποχώρηση του Αμερικανικού στρατού από την Αφγανική πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί κοινική προαναγγελία στελέχους των τζιχαντιστών στο CNN δύο εβδομάδες πριν από την πολύ νεκρή επίθεση. Με τις Αμερικανικές να είναι πλέον οι μοναδικές ξένες δυνάμεις που έχουν μείνει στο Αφγανιστάν, ο πρόεδρος Μπάιντεν μιλά για ένα νέο τρομοκρατικό χτύπημα από τον ISIS του Κορασάν τις επόμενες ώρες στην Καμπούλ. Η κατάσταση στο σημείο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων στο αεροδρόμιο είναι μεγάλη. Οι διοικητές μας με ενημέρωσαν πως είναι πολύ πιθανή μια επίθεση τις επόμενες 24 με 36 ώρες. Μέλος του ISIS και είχε προειδοποιήσει μιλώντας στην Clarissa Ward του CNN μερικές ημέρες πριν το αιματοκύλισμα στο αεροδρόμιο της Αφγανικής πρωτεύουσας. So this commander has said that he'll do an interview with us at a hotel here in Kabul. And with US forces out of the country and the Taliban potentially in control, do you think that will make it easier for you to expand? Yes, this exists in our plan. Instead of currently operating, we have turned to recruiting only, to utilize the opportunity and to do our recruitment. But when the foreigners and people of the world leave Afghanistan, we can restart our operations. Αυτά τα χαλάσματα είναι ό,τι άφησε πίσω της η Αμερικανική Αεροπορική Επιδρομή με ντρόν κοντά στο Τζαλαλαμπάντ, αντίπεινα για τον θάνατο 13 Αμερικανών στρατιωτών στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την περασμένη Πέμπτη. Ο Αμερικανικός στρατός λέει πως δύο μέλη του ISIS-K σκοτώθηκαν από την επιδρομή. Οι Ταλιμπάν εξοργισμένοι λένε πως οι Αμερικανοί θα έπρεπε να τους είχαν προειδοποιήσει για το χτύπημα σε αφγανικό έδαφος και συνεχίζουν να φρουρούν όλες τις εισόδους του αεροδρομίου της Καμπούλ. Στόχος τους να μην αφήσουν κανέναν Αφγανό να φύγει. Κολέγγις βίζα δωράν, κολέγγις σανάτ δωράν, κολέγγις σανάτ δωράν, σμή κονούνι δωράν. Είναι η έκνη μπάζα, όμου, τέρδε μη τσέστε. Στο κέντρο της πόλης, ένα άλλο δράμα. Αφγανοί που ήρθαν από όλη τη χώρα στην Καμπούλ με σκοπό να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν έχουν καταλήξει να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες στα πάρκα και τις πλατείες. Η μετάλλαξη Δέλτα φέρνει πίεση στα νοσοκομεία με τις ΜΕΘ να γεμίζουν και τους γιατρούς της πρώτης γραμμής να προειδοποιούν για δύσκολο φθινόπωρο. Μόνο την τελευταία εβδομάδα στο μεταξύ 2.300 υγειονομικοί έχουν κλείσει ραντεβού ή έχουν εμβολιαστεί με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε οι ανεμβολίαστοι θα βγουν σε αναστολή. Ο κορονοϊός καλπάζει. Το σύστημα υγείας ασφιχτιά όλο και περισσότερο με τους ειδικούς να εκφράζουν τους φόβους τους για την αύξηση των εισαγωγών και των νοσηλιών στα νοσοκομεία της χώρας. Οι νέες νοσηλίες αυξάνονται σε όλη τη χώρα, όχι ραγδαία, αλλά αυξάνονται. Έχουμε περίπου 270 νέες νοσηλίες, οι 100 με 120 είναι στην Αττική και περίπου 30 στη Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά επίσης να σας αναφέρω ότι έχουμε 2.139 ασθενείς που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Με τα κρούσματα κορονοϊού να παραμένουν σταθερά πάνω από 3.000 και τους ειδικούς να φοβούνται για ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας μέσα στους επόμενους μήνες, φουντώνει η συζήτηση για επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Είναι μέρες που υπάρχει μια σταθεροποίηση και είναι μέρες που υπάρχει μια έξαρση. Αυτή η καμπύλη δεν μπορεί να την ελέγξει κανένας από εδώ και πέρα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open, παραμένει ορθάνυχτο το σενάριο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους εκπαιδευτικούς. Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, το 68% των εκπαιδευτικών έχει κάνει ήδη την πρώτη δόση, ενώ το 74% έχει κλείσει ραντεβού. Ένας στους τέσσερις εκπαιδευτικούς παραμένει ανεμβολίαστος. Η θάνατη είναι πάρα πολύ για αυτή την εποχή. Είναι ανησυχητικό ο αριθμός αυτός που βλέπουμε σε καθημερινότητά μας. Ελπίζω
τα επόμενα νούμερα να είναι πολύ λιγότερα. Μέχρι στιγμής 60.000 έφηβοι ηλικίες 15 έως 17 ετών έχουν ήδη εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό. Ενώ στο 7% ανέρχεται το ποσοστό των παιδιών ηλικίες 12 έως 14 ετών. Την ίδια ώρα αυξάνεται η εμβολιαστική κάλυψη στους νέους. Μέχρι τώρα έχουν εμβολιαστεί 373.000 νέοι ηλικίες 18 έως 24 ετών, ποσοστό 42%. Ενώ στην ηλικιακή ομάδα 75 έως 79 ετών έχει κλείσει ραντεβού ή έχει εμβολιαστεί το 86%. Και όλα αυτά την ώρα που οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν από σήμερα τη διαδικασία του εμβολιασμού έξω από τις εκκλησίες. Ήδη κινητά συνεργεία πραγματοποιούν πιλωτικά εμβολιασμού στην εκκλησία στις Αρχάνες Κρήτης. Την άλλη Κυριακή θα πραγματοποιηθούν εμβολιασμοί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έξω από ιερούς ναούς και πλατείες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η πολιτεία της Λουιζιάννα, καθώς ο τυφώνας Άιντα πλησιάζει απειλητικά με θυελλώδεις ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν άρον-άρον τα σπίτια τους, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τη χειρότερη θεομηνία των τελευταίων 150 ετών στην περιοχή. Οχήματα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων στους αυτοκινητόδρομους στη Λουιζιάννα με κατοίκους που φεύγουν. Η πολιτεία του Αμερικανικού Νότου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ο τυφώνας Άιντα πλησιάζει με ταχύτητα ανέμων που αγγίζουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Look at all the traffic headed out of the state. We are 240 miles west of New Orleans. All of these people trying to evacuate into Texas. Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν και το αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα φέρουν πλημμύρες και καταστροφές χειρότερες από τον τυφώνα Κατρίνα που έπληξε τη Νέα Ορλεάνη το 2005. Hour by hour interaction with that land is going to squeeze out tremendous amounts of rain. Could see well over a foot, even up to 2 feet in some areas, as it then starts to race across the Tennessee Valley. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί και η πολιτεία του Μισισιπί. Οι κάτοικοι που αποφάσισαν να παραμείνουν στη Λουιζιάννα θωρακίζουν τα σπίτια τους και προετοιμάζονται για τα χειρότερα. Ουρές σχηματίζονται και στα πρατήρια βενζίνης. A dozen life jackets, just in case, you know. I hope I get to bring them back. I hope I don't have to use them. Οι αρχές μιλούν για τυφώνα ιστορικών διαστάσεων. Προειδοποιούν πως έρχεται η χειρότερη θεομηνία των τελευταίων 150 ετών. The wind speed at landfall is projected to be sustained in the neighborhood of 140 miles per hour. I want to say it again. Pay attention and be prepared. Have supplies for your household on hand. Σε συναγερμό έχουν τεθεί όλα τα νοσοκομεία στη Λουιζιάννα, μία από τις πολιτείες που πλήττονται σφοδρά από την πανδημία, καθώς καλπάζει η μετάλλαξη Δέλτα. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7:10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.